όλους, σκούτερ άντρες εδώ. Νέο βίντεο, νέο επεισόδιο. Καλοκαιρινός καιρός επιτέλους. Έχουμε μαζευτεί σήμερα Κυριακή αρκετά μηχανάκια. Μπήκε και ο Απρίλης. Και όχι, δεν πρόκειται ο καιρός για πρωταπριλιάτικο αστείο. Έχει όντως καλό καιρό. Φύγανε και τα χιόνια και οι βροχές και τα κρύα. Οπότε φυσικά και δεν χάσαμε την ευκαιρία να βολτάρουμε, εννοείται. Εκτός Αθηνών, σε μακρινή βολτούλα. Και μαζευτήκαμε παρεάκι τώρα και οδεύουμε σε ένα προορισμό που έχουμε περάσει στο παρελθόν, αλλά δεν έχουμε κάτσει, αλήθεια είναι. Και νομίζω ήταν μια καλή επιλογή. Σε αυτήν την εκδρομή βάλαμε και την επικοινωνία, αλλά όχι για μουσικούλα. Αυτή τη φορά μιλάμε με άλλα άτομα. Συγκεκριμένα με άλλους δύο, έχουμε ενώσει μια τριάδα εδώ και περνάει πιο ευχάριστα η διαδρομή. Και τώρα είμαι συνδεδεμένος μπροστά με τον Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, Σφυρό. Μας ακούς κομπλέ. Μπένα. Από τη Ρώμη για τον Αλφα, Θεόδωρος Σικελάκης. Για μιλά, κομπλέ, δεν ακούγομαι, δεν ακούγεσαι. Μπένα, Σφυρό. Καλή επιλογή. Πάρα πολύ καλή. Κοίτα, για τα λεωφτάτς πιστεύω ότι οι γνωστές που θα πας μετά από Πατοστάρικο και πάνω δεν αξίζουν γενικά. Όχι. Οπότε τώρα για 40 ευρώ, ειδικά αυτοί που την έφεραν και Ελλάδα, γιατί εγώ την είχα πάρει λίγο πιο ακριβά από Κίνα όταν την είχα παραγγείλει. Ενώ όταν την παίρνεις κανονικότατα, την έχεις την ίδια μέρα, έχει και την εγγύησούλα της, με 40 ευρώ είσαι σε 9-5. Μπαίνα, έχεις την σιγούλα, ναι, ρε, και το κινητό, άμα σε κάνουν καμιά κλίση, δεν ανάγκη να σταματάς στην άκρη, απαντάς κατευθείαν, μιλάς, συνεχίζεις. Έχει και τώρα διάκριση, έτσι. Εννοείται. Αυτό είναι το μάλλον. Αλλά άμα είσαι κάπου και δεν πιάνει καλά ή θες να βάλεις τη μουσική τη δικιά σου, περνάς το κινητό, τη γουστάρεις και ακούγεται. Τώρα δοκιμάσαμε την εμβέλεια και όταν ήταν στον ανοιχτό δρόμο ήταν με παπάνω. Νομίζω πάνω από 500 έπιανε χωρίς παράσιτα. Άνετα. Μια χαρά. Εντάξει, κοίτα να δεις, όταν πήγαινες και σε ένα κομβόι, εντάξει, πόσο μεγάλη απόσταση να έχεις, δεν έχεις πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Να έχεις 200 μέτρα, ο πρώτος από τον τελευταίο 300, το πολύ, πόσα να είναι, και πολλά λέω. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμη. Και τώρα έτσι οι γραμμές σαν αυτή εδώ πέρα, που είναι μεγάλη και μαζεύονται άτομα, βολεύει, γιατί μπαίνει μπροστά κάποιος, συνεννοείται, ρε παιδί μου. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι το έλεγα και πιο παλιά, όταν δεν μπορούσαμε να έχουμε κάποια βασική συνεννόηση σχετικά με τα άτομα της διοργάνωσης, γιατί πηγαίνει κάποιος μπροστά, πηγαίνει κάποιος μπροστά, ρε παιδί μου, και κάποιος πίσω που κάνει τη σκούπα, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει ενδοεπικοινωνία για να υπάρχει κάποια έτσι συνεννόηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή άμα μένουν άτομα πίσω, να του λες κόψε λίγο, να περιμένει όλο το κομβόι. Είναι η καλύτερη συνεννόηση αυτή. Ακριβώς. Και είναι πολύ καλό επίσης, γιατί περνάει και η ώρα, έτσι. Καλά, πες μου τώρα, έχεις καταλάβει ότι έχουμε οδηγήσει μια ώρα ούτε καν. Πάρα πολύ ευχάριστη η διαδρομή με επικοινωνία. Ναι, τέλειο. Και εμείς είναι επιβάτη, πιστεύω θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, και στο ίδιο μηχανάκι. Ναι, εννοείται. Μα κοίτα, οι πιο πολλοί για είναι επιβάτη το παίρνουν. Αλλά με όποιον και να μιλάς, είσαι πολύ κομπλέ. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η συνεννοησία, ρε παιδί μου. Και ειδικά σε αυτές είναι οι επικοινωνίες που συνδέονται και μέχρι 3 άτομα. Είναι πολύ τζετ, πολύ καλά. Βολεύει στο έπακρο. Sorry, δώσε μου λίγο να κάνω μια προσπάθεια να συνδεθώ και με τον Θοδωρή. Okay. Και σου ξαναπαίρνω. Γεια σου, Θοδωρή. Κάνεις βιντεάκι. Γράφω βιντεάκι και σε πήρα και σένα να πεις ένα γεια. Γεια σας, παιδες. Γεια σας, κλαμπ. Να σου πω, σας έπιασε το φανάρι πίσω. Ναι. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Ναι, μας περιμένουμε. Πάρτε κάμψεις μέχρι να έρθουμε. Ένα, δύο. Έλα, κάνω εδώ στο μηχανάκι. Ένα. Δύο. Τρεματαστά η διαδρομή. Τρία. Δεν έχεις ξαναπεράσει από εδώ, okay. Για πίδαυρο. Έρχεστε. Ναι, πάμε. Ωραία, ναι, που λες, ρε φίλε, είναι πολύ καλή διαδρομή από εδώ. Δεν έχει ιδιαίτερες στροφές, όπως για παράδειγμα Άγιο Ιωάννη Ρώσο και τα λοιπά που σου βγαίνει το λάδι. Αν και εντάξει, και αυτό τη χάρη του έχει. Mm-hmm. Είναι έτσι, ρε παιδί μου, ψηλοευθείες όπως εδώ τώρα. Βλέπεις πρασινάδα, βουνό, πας δίπλα-δίπλα στη θάλασσα και από βουνό ψηλά, δηλαδή έχεις τη θέα σου, είναι πολύ καλά, πολύ καλά. Α, και το σοφικό εδώ. Ναι. Το πασίγνωστο σοφικό. Το σοφικότατο. Το πασίγνωστο. Το εξωτικό. Όχι, ωραία, είναι, μ' αρέσει. Όχι, είναι πολύ ωραία εδώ. Την είχαμε κάνει αυτή τη διαδρομή τότε που είχαμε πάει στο Τολό και στον Άφλιο, δεν είχαμε γυρίσει από Εθνική Οδό. Ήρθαμε από εδώ από την πίσω μεριά για να περάσουμε και από Παλαιά Επίδαυρο. Α, ναι.
Και ήταν η πρώτη φορά που είχα περάσει εγώ τότε, να σου πω την αλήθεια, μου είχε κάνει εντύπωση, ευχάριστη. Οπότε λέω, γιατί δεν πάμε και σήμερα, γι' αυτό... Είναι καλά, μου αρέσει. Η όλη φάση, ναι. Έχει πρασινά να πούμε. Ναι, να βοσκήσουμε άμα θες. Όχι, δεν είμαι βετεβεριάν γιατί και τι είσαι, vegan. Όχι, τα τρώω όλα, μπαμπάγω. Τρως και φτεδάκια από μαρούλι. Θα δεις μετά το μεσημέρι. Μυρικαστικό, α, έχει και τέτοια σήμερα, ε. Εσύ υπάρχεις μόνιμα ανοιχτό, μιλάς συνέχεια με τον Νίκο. Ναι ρε. Άρα το δικό σου θα τεστάρουμε πως σου κρατάει η μπαταρία. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί εγώ αφορά δυο φορές αυτό. Ναι, εντάξει, η μουσική στη συγκεκριμένη επικοινωνία κρατάει αρκετές ώρες που την έχω δοκιμάσει, οπότε... Στην ουσία, ναι, το crash test θα γίνει με μένα, ρε, γιατί τη χρησιμοποιώ από την ώρα που φύγαμε από την Αθήνα. Ναι, κοίτα, έχω πάρει κι εγώ και το powerbank μαζί, βέβαια δεν ξέρω τι ρόλο παράει. Το έχω πάρει κι εγώ, έχει πάρει και ο Νίκος, ρε, θα τις βάλουμε μετά για σιγουριά να είναι φορτισμένες για το γύρνα. Ναι, το έχω και αρκετά. Αλλά άμα κρατήσει τώρα 2 ώρες τουλάχιστον, ή μπορεί και παραπάνω, δεν το ξέρεις αυτό. Πραγματικά θα είναι πολύ καλή φάση. Μαλάκα, σε 3 ώρες είσαι Βόλο από την Αθήνα. Αυτό σου λέω, δηλαδή είναι μια... σαν ώρα είναι μια καλή φάση, η οποία ξέρεις, πας σε μια τοποθεσία και σου κρατάει, ρε παιδί μου, δεν κλείνει ξαφνικά και βαριέσαι. Ναι, ναι, για 40 ευρώ τώρα γαμάει. Έχεις τη μουσικούλα, σε όλα τα έχεις. Θα ξέρουμε παντακή. Ναι. Κάτι γιατί έχω βάλει και γυαλιστικό εχθές εκεί στο λαμπίκο και γυαλίζει πολύ, μην γλιστρήσω. Εγώ μπαίνω με χειρόφρενο. Σάπιο ρε, τελείω σάπιο, δεν κατάσταση τίποτα από τα πλαστικά. Γιατί το πήγες λαμπίκο? Πήγα χθες το βράδυ μετά τη δουλειά. Με απειονισμένο. Ναι. Α, γιατί έδωσα, 3 ευρώ έδωσα, φίλε, γιατί ήταν πολύ χάλια. Ενώ τώρα είναι πιο χάλια. Όχι, τώρα είναι καλύτερα, δεν έχει μύρι και δεν έχει λάσπη, φίλε. Τα βλέπω στη Ζελατίνα, δεν έβλεπα τίποτα. Ναι, μια χαρά. Φίλε, ωραία διαδρομή από εδώ, Ναι, πολύ ωραία. Θα σπάει. Και αφού είμαστε και μόνοι μας και δεν έχουν έρθει τίποτα φαζά εδώ με τα χιλιάρια. Ναι, γιατί εδώ, ναι, ξέρω, γίνεται χαμός από τα χιλιάρια. Περνάνε λες και είσαι σταματημένος γενικά. Δίχως αύριο. Αλλά εμείς περνάμε μετά που σταματάνε για βενζίνη αυτοί, κατάλαβες ποια είναι η μαγιά. Καλά, ναι και αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κοιτάς πίσω με τους καθρέφτες συνέχεια, μην τυχόν σκεφτεί κανένα καβό. Άστα να πάνε. Γιατί πάνε με 200 και σε μαζεύσει, επειδή τους έχω πετύχει. Το ξέρω. Κοίτα, στο φεύγα μπορεί και να έχει, που θα είναι η ώρα που θα γυρνάνε και από επίδαυρο, Ναύπλιο και τέτοια. Ναι. Γιατί γυρνάνε αρκετά άτομα από εδώ για να το στρίψουν. Να παίξουν έτσι καμιά στροφή και τέτοια. Αυτά είναι τώρα, να είχα και εγώ μια κάμερα και να τραβούσα. Τραβά εγώ για σας, ρε. Ρε φίλε, πρέπει να πάρεις μία να τη βάλεις εσύ σε άλλο πλάνο βασικά, να τη βάλεις να δείχνει πίσω, ξέρω εγώ. Είναι ακριβή ρε εσύ. Δεν έχω τόσο budget. Θα σου πάρω εγώ μία με φιλμ, φτηνή. Είχα βρει μία στο πλαίσιο με 100 ευρώ και μου είχε πει ότι είχε και τέτοιο. Ναι, τι θα σου λέγανε, το πλαίσιο ρε φίλε... Αυτοί που σου πουλάγανε 100 ευρώ στο πλαίσιο μπορεί στην Κίνα να έχει 8 ευρώ. Θα βρούμε. Ναι, αλλά δεν θα τραβάει τίποτα. Σου έχω πήρε με μια παλιά τι πάθαινα. Όταν πρώτο έπαιρνα τις Κινέζικες, τις Σάπιες. Για πες. Την είχα να γράφω και αυτή ζεσθενότανε, ρε. Και βάζω μετά να δω το βίντεο, επειδή έβραζε μες στη θήκη, έβραζε. Έδειχνε θολά, ρε μαλάκα, δεν έδειχνε τίποτα, έβγαζε ατμούς. Μαλάκα, δεν σου κάνω πλάκα. Άμα το κάνεις στη ροδέλα μία φορά, πιάνεις σταθμό αυτόματα. Άμα το κάνεις και το έχεις πατημένο συνεχόμενα προς τα πάνω, πιάνει. Πες το, ναι, είναι φωνή. Και άμα τερματίζει η φωνή σου, κάνει ένα του, 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 του. Ναι, αυτό το ξέρω, το ακούω. Που είναι το τέρμα. Τι ωραία. Κάτσε μία, μπαίνω με Νίκο και σε ξαναπέρνω. Πες. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Μιλάγα με τον Θόδωρα. Τέλεια. Μια χαρά κι αυτός. Ακολουθεί. Πώς σου φαίνεται η διαδρομή, ρε φίλε, γαμάει εδώ. Γαμάει, φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχεις ξαναπεράσει από εδώ, Θοδωρή δεν είχε έρθει. Έχω έρθει με το κινητό, τηλεφορείο, είχα μαρτυρήσει. Με μηχανάκι. Ναι, ρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει, γενικά το αμάξι είναι και ζαλάδα, άμα δεν το έχεις. Όχι, ναι, ξέρεις τι, το αυτοκίνητο, φίλε, άμα δεν οδηγάς, ειδικά. Άμα δεν οδηγάς, λέω, ναι, είναι ζαλάδα, ρε, εγώ δεν την παλεύω. Ναι. Άμα οδηγάς, εσύ, επειδή στην ουσία ξέρεις τις αντιδράσεις.
έχουμε. Με το μηχανάκι το θα εσύ έφτιαξε τη φύση, ρε φίλε. Τι είπε, δεν άκουσα. Με το μηχανάκι θα εσύ έφτιαξε τη φύση. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι. Ναι, ρε, δεν το συζητώ, καμία σχέση. Παίρνει καμιά στροπούλα έτσι, εντάξει, είναι πιο. Έτσι, να αξίσουμε κανένα γονατάκι, κανένα στάντ, κανένα πλαστικό. Γιατί πρώτα στο σκούτερ αυτό, πρώτα στη στροφή, πρώτα κουμπάει το πλαστικό και μετά το γόνατο. Εννοείται. Σου έχω πει, έχω ξύσει. Εγώ το στάντ το έχω ξύσει, να ξέρει. Αλλά ξέρει τι, το έχω απλαγιάσει, αλλά είχε και μια γούβα εκεί, ρε. Και όπω έκανε το πάνω κάτω που κάτσανε τα μορτιζέρ. Πρέπει να πέταξα σπίθε, ρε. Τόσο πολύ, ρε. Ναι, ρε, βρήκε, το άκουσα, βρήκε. Εν τω μεταξύ, θα σου πω, κάπου εδώ δεν θυμάμαι αν είναι αυτή η ευθεία ή μια πιο κάτω. Θυμάσαι που έχει μια τεράστια ευθεία, τεράστια. Ναι. Ερχόμασταν, ρε, και είχε μπλόκο από την πάνω μεριά. Και ξέρεις, στην φάση που μας παίζουν τα φώτα μας απέναντι τα αμάξια. Ναι. Φίλε, ο τυπάς είχε κρυφτεί σε ένα σημείο. Δεν φαινότανε, ρε φίλε, πίσω από ένα δέντρο, από μια διχάλα ενός δέντρου. Δεν φαινότανε, είχαν βάλει και το περιπολικό πιο πίσω, ρε. Ναι. Άστα να πάνε. Και είχε την ευθεία τώρα, έβλεπε 3 χιλιόμετρα αυτός ευθεία. Βάραγε με το πιστόλι. Με το τέτοιο. Τι κάνει, κρύβεται αυτό και περιμένει πιο πάνω άλλο. Ναι, εντάξει. Καλά, με τα σκουτεράκια δεν χρειάζεται να περιμένει, θα μας έπιανε εκεί. Πώς θα να τρέξουμε. Ναι, είναι πιο κάτω. Να κάνω την προσπέραση. Άραξε, γιατί είναι και πίσω αρκετά άτομα. Εντάξει, καλά πάμε. Ναι. Σε αυτή την ευθεία είναι, το δέντρο το περάσαμε πίσω, δεν το κατάλαβα. Ωραία, φίλε, είναι τέλεια από εδώ. Εντάξει, φίλε, πάμε και έτσι, πιάνε πολύ καλά. Ναι, δεν το συζητώ. Η αστυνομία φαίνεται. Ρε φίλε, είμαι από τις 9.30 ώρα. Μαλάκα, ποτέ από 2 ώρα τώρα εγώ. Ναι. Και εγώ μιλάω συνεχόμενα. Εσύ και ο Θοδωρής κάνετε και κάτι και ένα που αλλάζω. Τι. Αυτό. Εντάξει, με τη μουσική σου λέω σίγουρα έχει λιγότερη κατανάλωση, αλλά εγώ περίμενα να έχει κλείσει στη μια ώρα για παράδειγμα ή κάτι. Ναι. Έτσι άκουγα. Τώρα δεν ξέρω, από μοντέλο σε μοντέλο φαντάζομαι κρατάει και άλλη διάρκεια. Αχ, τι να σου πω. Μπορεί και η μουσική, κατάλαβε εννοώ μουσική, αν άκουσε FM radio. Ναι. Μπορεί να άκουσε κινητό, άκουσε MP3 από το κινητό. Άμα ακούς κινητό, νομίζω θα καίει περισσότερο, λέω. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, παίζει και ένταση ρόλο σε αυτά. Γενικότερα, όχι μόνο στην ΕΔΕ επικοινωνία. Ναι, γιατί χρησιμοποιεί πιο πολύ ενέργεια, λογικά. Εννοείται. Μπόμπα είναι απίστευτα από εδώ. Είναι απίστευτα. Εν τω μεταξύ, και καιρό είναι μπόμπα. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Εγώ από το μάρκο φοράω μέσα. Και εγώ από μέσα, ναι, με το χειμερινό το. Με την επένδυση εννοώ του που πάνε μαζί. Δεν την έβγαλα ρε εσύ ακόμα, γιατί εντάξει εγώ. Ναι, οκ, κουμπλέ. Δεν την πάλι από και με το τρί. Πού βάζω τέτοιο τώρα μας. Για τραγουδά. Έλα που δεν μπορώ πλέον να αντισταθώ. Αυτό το Gucci φόρεμα που φοράς. Πολύ στροφή είναι, ωραία είναι. Όχι ρε, ανοιχτές στροφές είναι, εντάξει, δεν είναι πολύ καλά. Δεν είναι και προκόπη εννοώ. Όχι, είναι ανοιχτές, είναι ωραίες. Μ' αρέσει. Τι ήθελα να πω, ρε. Όχι, ρε, εδώ έχει συνηθίσει εκεί στην Κατεπάκη οδηγάει κάπως και εδώ στις στροφές το έχει κάτσει. Ο Νίκος δεν μπορεί, ρε, μόνο με κίνηση τρέχει. Μόνο με κίνηση και τελειβεράνες. Πρέπει να χώνεται. Ναι. Τι ήθελα να πω, εντωμεταξύ, ρε φίλε, έχει περάσει κοντά κάνα 2 ώρα κοντεύει. Αυτό θέλω να πω ότι με την ενδοεπικοινωνία, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τη διαδρομή, πραγματικά. Τίποτα, εγώ και σου λέω και με ράδιο που έχω. Ναι, δεν το συζητώ και με μουσικούλα. Ναι, ειλικρινές. Πολύ καλή φάση. Η καλύτερη επένδυση. Ναι. Ο άλλος που λέγε με 100 ευρώ ενδοεπικοινωνία, εντάξει, γνωστής μάρκας και δεν είχε ράδιο, ρε φίλε. Με ράδιο είχε αυτή με τα 120 ίδια, δηλαδή ράδιο. Εγώ φτάνω Αθήνα τώρα, αλλά βρίζω ακούω. Από εδώ. Κάνει κάτι παράσιτα ώρες, γιατί μάλλον είναι εδώ το. Εντάξει, είναι και τα βουνά και αυτά, μωρέ, ναι, λογικό. Αλλά φτάνω κανονικά, αλλά βρίζω από Αθήνα. Μην πιάσεις Turkish Airline, πρόσεχε. Φαντάζεσαι, να πω στο Συντραζάκ. Θα ακούς το Βόσπορο για 2 κιλά ηλιόσπορο. Αυτό θα είναι στο βίντεο. Ο Βόσπορο.
καφέ του Βόντου, να ξέρεις. Καλά, και εγώ έχω κορακιάσει λίγο. Δεν είναι, πρέπει να ανοίξει το μάτι λίγο. Ναι, και αυτό, αλλά εν τω μεταξύ έχει τέλεια θερμοκρασία, δεν το συζητώ. Ναι, είναι ωραία. Ο καιρός είναι... Ο καιρός γαρική. Ήρθανε για από πίσω μας όλοι. Δεν έχω ιδέα. Καλά, δεν πρέπει να έχουν έρθει όλοι υπόψη. Α, αυτό μήπως σταματήσουμε κάπου καλύτερα, ναι. Εδώ. Ναι, γιατί τώρα μα μισό, περιμένετε λίγο. One eternity later. Εν τω μεταξύ μας ρωτάει ένας από πάνω, ρε, εδώ στη διασταύρωση, λέει για Ερμιόνη από πού πάω, και του λέω πήγαινε ευθεία, αποκλείεται να είναι από εδώ, και έχει εδώ τα μπέλα Ερμιόνη, μαλακία του πάω. Εντάξει, μου έρχεσαι εσύ, ρε. Όλα τα ξέρω εγώ. Τι λες, μου έδειξε και το ράδιο, μπαίνει και το ράδιο. Α, όταν δεν μιλάμε. Ούτε εσύ με το Σπύρο, ούτε με το Θοδωρή μιλούσες, ούτε με εμένα. Και το γύρισα σε ράδιο και κομπλέ. Ναι ρε, λογικά ναι, γίνεται. Άρα γίνεται να ακούς, να έχεις και άλλα και να μιλάς κιόλας ταυτόχρονα. Περίμενε, γίνεται τώρα που μιλάμε να... Κάτσε, εν τω μεταξύ άσχετο, τυχαία μου το είπε ένα παιδί ρε αυτό, ότι την ώρα που μιλάς μπορεί να ακούς και μουσική. Αλλά η απορία μου είναι άντε και ακούς. Τι χαμηλώνεις τη μουσική άμα θες, έτσι ώστε να μπορείς να ακούς τον άλλο πιο δυνατά από ότι είναι η μουσική. Περίμενε τώρα, τι εννοείς ταυτόχρονα μουσική. Ναι, ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Πώς γίνεται αυτό. Αυτό που κάναμε τώρα με το Θοδωρή είναι να αλλάξουμε, μου έτσι πως μπαίνει το ράδιο. Εντάξει, αυτό ρε, ναι, okay. Άλλαξε το ράδιο και όταν με κάλεσε το μετά. Μια χαρά. Φαίνω. Φτάσαμε και επίδαυρο. Όχι, δεν έφερα ρε φίλε ντρόν, γιατί θα είχα πάλι χίλια πράγματα στο μυαλό μου και ήθελα να το ευχαριστηθώ λίγο. Μπράβο, καλά έκανε. Έτσι κι αλλιώς έχουν φέρει τα παιδιά ο Νίκος και ο Τουτούνας. Μια χαρά. Οπότε... Μια χαρά. Άμα τραβήξουν κανένα πλάνο, θα μου τα δώσουν ρε παιδί μου, αλλά εγώ όχι, δεν έφερα. Ήθελα βασικά ρε παιδί μου να δοκιμάσω την GoPro τη 10. Βόλτα, ρε. Απλά ναι, να μου έρθει και το τηλεχειριστήριο, ξέρεις, για να με βολεύει λίγο. Το τηλεχειριστήριο την παλιά δεν κάνει. Όχι, το παλιό κάνει για την 5, 6, 7, 8. Ναι. Και το άλλο κάνει για την, για την Max και την 9 και τη 10. Okay. Και το παρήγγειλα και αυτό, θα μου έρθει. Βολεύει αυτό γενικά, ρε. Και όχι μόνο, όχι μόνο αυτό, καταρχάς αυτό που είχα πει, ότι βλέπεις άμα γράφει και τα λοιπά, γιατί τώρα ας πούμε πρέπει να γυρνάω στον καθρέφτη, τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό, το ότι βάζω για το άλλο πλάνο δεξιά από το μηχανάκι που δεν φτάνει το χέρι μου. Φτάνει, αλλά δεν μπορώ να αφήνω το τιμόνι για να πατάω ρεκ. Ναι. Ξέρεις, έχω και ένα τον πιχλιμπίδι, ρε παιδί μου, και είσαι μια χαρά. Το πατάς, γράφει, σταματάει όποτε θες. Πάντως, δεν ξέρω εσύ αν μπορείς να προεκτείνεις την κοινωνία, εγώ φαντάζομαι που θα μπορείς. Να μιλάς και με πιο πολλά άτομα. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε φίλε. Τι θα κάνεις δηλαδή, 3 κλικ και θα πηγαίνεις στον άλλο, 4 και θα πηγαίνεις στον άλλο. Γιατί άντε, άμα μιλάγαν όλοι μαζί, κατευθείαν, πώς μιλάμε τώρα εμείς οι δύο. Ναι. Θα ήταν πιο καλό, πιστεύω. Φίλε, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα προγραμματάκι. Μέσω κινητό θα κάνουμε. Ναι, αλλά πώς θα συνδεθεί, ρε φίλε, το ITOPCOM αυτή, πώς λένε, με το κινητό, νομίζω δεν συνδέεται. Κοίτα, θα έχεις μουσική, θα έχεις. Δεν το είχατε δοκιμάσει με την κοινωνία, ρε φίλε. Όχι ακριβώς. Με τι το είχαμε δοκιμάσει, ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Νομίζω ναι, με την κοινωνία, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν βγάλαμε άκρη. Γυρνάγαμε και από Χαλκίδα εκείνο το βράδυ, ρε παιδί μου, και το ψιλοαφήσαμε γενικά. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε και με ζέλο. Γεια σου, Ζήτα. Τι κάνεις, ρε. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Καλά, μωρέ, το χάμω. Δεν ακούω, μίλα πιο δυνατά. Τυροπιτούλα θες. Άρωμα, το άρωμα. Ξέρεις εσύ από άρωμα. Ο Μπάρμπας χίλια χρόνια θα ζήσει εδώ. Με τη Ζάρα. Έχει φάει συντάξει, δεν βγαίνουμε εμείς. Έλα να κάνουμε λίγο χάμο τώρα. Δεν καταστρώσουμε κάτω στο ωραίο εδώ. Ναι ρε, από κάτω. Και να τα ρίξουμε όλα στη θάλασσα. Θα βάψουμε και μπλε. Ναι. Έτσι, να κάνουμε λίγο ντου. Θα πάμε εδώ από κάτω στο λιμανάκι, μια χαρά είναι.